Ο Αλεξάνδρ Βολκόφ υπενθύμησε ότι σαν σήμερα, στις 12 Απριλίου 1961, ο Ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκανγκάρι γινόταν ο πρώτος άνθρωπος που πραγματοποιούσε πτήσεις στο διάστημα. Άνθρωποι δεν πρέπει να καταστρέψουμε την ομορφιά του κόσμου. Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε τη συνέντευξή του ο Ρώσος κοσμοναύτης μιλώντας στο Σίγμα. Ο κ. Βολκόφ αναφέρθηκε και στο γιο του Σεργέη, ο οποίο ακολούθησε τα χνάρια του και έγινε και αυτό κοσμοναύτη, πραγματοποιώντα συνολικά τρει πτήσει στο διάστημα και ο οποίο, όπω σημείωσε, ήταν από του πρώτου κοσμοναύτε που τράβηξαν φωτογραφίε τη Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλεξάνδρ Βολκόφ μαζί με τον Σεργέη Κρικάλεφ χαρακτηρίστηκαν και ω οι τελευταίοι πολίτε τη Σοβιετική Ένωση, καθώ όταν κατέρευσε το καθεστώ, αυτοί βρίσκονταν στο διαστημικό σταθμό Μυρ, σε τροχιά γύρω από τη γη. Είχαν φύγει από τη γη το 1991 ως πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης και επέστρεψαν το 1992 ως πολίτες της Ρωσίας. Ότι πιο εκπληκτικό είναι η θέα της γης από το διάστημα. Ο Ρώσος κοσμοναύτης μας αποκάλυψε τα άγνωστα μυστικά της αποστολής. Συγκεκριμένα πώς θα μας φαινόταν να βρισκόμαστε στο διάστημα και να πίνουμε νερό που προέρχεται από επεξεργασία των υγρών εκκρίσεων του ανθρώπινου οργανισμού. Να κοιμόμαστε όρθιοι. Όλα αυτά τα εξωπραγματικά για εμάς τους γηίνους. Απαντήσει στα ερωτήματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικέ όταν απέναντι σου βρίσκεται ένα άνθρωπο που ασκεί ένα τόσο ιδιαίτερο και υπέροχο λειτουργήμα. Πώ είναι η ζωή στο διάστημα, πώ νιώθει ένα άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, Όποιο πετάει στο διάστημα, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, ικανοποιεί ένα παιδικό του όνειρο, σημείωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Ο Ρώσος Κοσμοναύτης βρεθήκε στην Κύπρο, που συναντήθηκε με Ρώσους αξιωματούχους, καώς και με τον επίτιμο πρόξενο της Ρωσίας στην Κύπρο, Δόκτωρα Γιώργο Προδρόμου, με τον οποίο διατηρεί μακροχρόνια φιλία.